Και τώρα λοιπόν έφτασε η πιο κρίσιμη στιγμή, η στιγμή που θα ανακοινώσουμε ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει απόψε από το Just the Two of Us. Παρακαλώ τα δύο ζευγάρια να έρθουν. Ναι. Ελάτε εδώ εσείς δεξιά μου, ελάτε και εσείς αριστερά μου. Ποιο ζευγάρι λοιπόν θα αποχωρήσει απόψε από το Just the Two of Us? Θα αποχωρήσει η Ράνια και ο Γιώργος ή η Χριστίνα και ο Στέλιος? Θα το πάω και ανάποδα. Θα αποχωρήσει η Χριστίνα και ο Στέλιος ή η Ράνια και ο Γιώργος? Τι λέτε εσείς, ποιος θα αποχωρήσει? Εντάξει, επειδή καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεστε, πείτε μου ποιος θέλετε να μείνει. Αλλά δυστυχώς εγώ θα πρέπει να ανακοινώσω όχι το ζευγάρι που θα μείνει, αλλά το ζευγάρι που θα αποχωρήσει απόψε από το Just the Two of Us. Το ζευγάρι λοιπόν που θα αποχωρήσει είναι... Έλα, έρχομαι τώρα. Είναι η Ράνια Κωστάκη και ο Γιώργος Γιαννιάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να περάσετε τη θέση σας. Πάρα πολύ ωραία. Χάρηκες? Χάρηκα. Όχι, εγώ δεν χάρηκα. Να πούμε την αλήθεια. Εγώ χάρηκα μόνο που θα μπορώ να πάω στη Ρόδο πια. Γιατί δεν μπορούσα να πάω στη Ρόδο? Δεν μπορούσα. Μάλιστα. Αλλά περάσαμε ωραία. Πολύ ωραία. Περάσαμε και εμείς ωραία μαζί σας. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είχαμε μία ωραία διαδρομή, θα πω, με κάποιες δοκιμάνσεις, αλλά εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Η ζωή είναι στιγμές. Όταν είναι όλα ευθεία, είναι βαρετά. Σωστό και αυτό. Έτσι δεν είναι. Θα ήθελα όμως να μάθω τι κερδίσατε από αυτή τη διαδικασία. Και θα ξεκινήσω με τη Ράνια, γιατί η Ράνια δεν είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια. Εγώ μπήκα σε μία διαδικασία, όπως είπες, ότι δεν είχα καμία σχέση με το τραγούδι. Το μόνο που ξέρω να κάνω είναι να παίζω και να επιλέγω ωραία τραγούδια. Νιώθω μεγάλη τιμή και χαρά που με επιλέξανε οι άνθρωποι και από το κανάλι και από την παραγωγή και όλη η συνεργασία που είχαμε και το ότι περνούσαμε πάρα πολύ καλά και backstage. Δεν ξέρω κατά πόσο φάνηκε αυτό. Φεύγω με μια έτσι ροζ καρδούλα μέσα στο μυαλό μου και ευχαριστώ και τον Γιώργο πάρα πολύ. Γιώργο, εσύ που έβαλε τα δυνατά του. Εσύ που είσαι ένας έμπειρος τραγουδιστής και ξαφνικά βρέθηκε σε ένα σοου όπου υπάρχει ένας διαγωνισμός, ένας ανταγωνισμός εντός εισαγωγικών θα το πω, που βέβαια δεν κρίνεσαι εσύ, αλλά είσαι ο δάσκαλος. Πώς ήταν αυτή η διαδικασία? Εγώ χάρηκα πάρα πολύ όμως που δούλεψα εδώ. Διαγωνίστηκα μαζί με τη Ράνια με τόσο όμορφους ανθρώπους σαν εσένα Ζέτα, τον Γιώργο, τη Ρούλα, τον κύριο Αρβανίτη, με τόσο έντονες προσωπικότητες. Αυτό είναι κέρδος για μας. Έτσι κι αλλιώς. Αφού τους ανέφερες, θα πάω στην Κριτική Επιτροπή. Θα ξεκινήσω λοιπόν ανάποδα. Δημήτρη, θέλω να χαιρετήσεις και εσύ με τον δικό σου. Θα ξεκινήσεις από τον Δημήτρη, έτσι ακριβώς. Είπε κύριο Δημήτρη, τη Ρούλα και τον Γιώργο. Σας νιώθω κοντά με εσάς. Πάμε τον κύριο Δημήτρη. Ο κύριος Δημήτρης πιστεύει ότι κάνατε εξαιρετικά καλά αυτό που λέγεται show. Προσπάθησες πάρα πολύ. Πράγματι είχες στιγμές πολύ δυνατές και πολύ αδύναμες όπως είμαστε οι άνθρωποι και πράγματι όμως η μουσική που παίζεις έχει βοηθήσει, δηλαδή έχεις πολλά ακούσματα στο κεφάλι σου, φαίνεται αυτό και πιστεύω ότι ναι μεν δεν θα κάνεις καριέρα ως μουσικός αλλά είναι απόλυτα σίγουρο ότι θα ξέρεις να παίζεις τέλεια μουσική στο ραδιόφωνο, θα θέλω να σας πω. Στην Ικαρία εμείς. Αν έρθεις καλεσμένη και οι δυο σας. Ρούλα. Θα πάω στη Ρόδο να βρω τον Γιώργο, μια και είναι πατρίδα. Έτσι αγαπά. Δεν χάνεται τίποτα και δεν χαλάει η αξία ενός ερμηνευτή με ένα παιχνίδι. Είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε. Έδωσε τον καλύτερό σου εαυτό. Η Ράνια επίσης ήταν πάρα πολύ καλή τις τελευταίες φορές και αυτό εμένα με ικανοποίησε ιδιαίτερα. Και τίποτα δεν χαλάει ένα παιχνίδι από αυτόν που το παίρνει πολύ σοβαρά. Έτσι, Ράνια μου. Καρδούλες λοιπόν. Οι ροζ δεν γίνουν πολλές. Να είστε καλά.